Πώς είναι δυνατόν ο πολίτης να είναι συνεπής φορολογούμενος όταν το πρωί πηγαίνει στην εφορία να καταβάλει τις φορολογικές εισφορές του, ταλαιπωρείται και το, βράδυ και το απόγευμα πρέπει να πληρώσει ιδιαίτερα για τα παιδιά του. Θα πάει στο νοσοκομείο και δεν θα μπορέσει τέλος πάντων να βρει κάποιο κρεβάτι. Όταν υπάρχουν αυτές οι διαρθρωτικές αδυναμίες και οι διαχρονικές αδυναμίες της ελληνικής πολιτείας, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσουμε και τον φορολογούμενο να είναι συνεπής πολίτης, συνεπής στις υποχρεώσεις τους. Άρα, απλό ερώτημα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάποιες διαχρονικές αδυναμίες οι οποίες υπάρχουν και επί δικών μας κυβερνήσεων και επί παλαιότερων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, όπου πράγματι εκεί πέρα, επειδή ακούω και για κάποιους καινούργιους φόρους, εδώ είναι ο κύριος Δημητρομανολάκης να μας θυμίσει ότι επί ΠΑΣΟΚ επεμβλήτησαν 50 καινούργιοι φόροι. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Θέλω λοιπόν και τελειώνω ότι πρέπει να πείσουμε τους Έλληνες ότι τα λεφτά που τους ζητάμε να καταβάλουν και με πολλές θυσίες μάλιστα πηγαίνουν για το κοινό καλό. Μάλιστα. Εάν δεν το καταφέρουμε αυτό, η άποψή μου είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να παραδείξει φοροδιαφυγή, κύριε Μάνε.